Καλημέρα κυρίες και κύριοι, κοντά σας είναι η πρωινή επισκόπηση, η ζωντανή ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων που σας ενημερώνει για όλη τη δραστηριότητα του Κοινοβουλίου, για τις συζητήσεις και τις συνεδριάσεις στην Ολομέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας, στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, αλλά και για την δραστηριότητα των 300 βουλευτών. Να ξεκινήσουμε όμως με τη νέα εποχή για τη Μεγάλη Βρετανία μετά τον χαμό της Βασίλισσας Ελισάβετ που βρισκόταν επί 70 έτη στο θρόνο της. Συλληπιτρία μηνύματα για τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ ανέρτησαν στους επίσημους λογαριασμούς του στο Twitter τόσο η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου όσο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ ότι ο αρχηγός του Βρετανικού κράτους πέρασε στην ιστορία. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας ανάφερε: «Η βασιλεία της Βασίλισσας Ελισάβετ άφησε το στίγμα της στη σύγχρονη ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποτελούσε πραγματικό στυλοβάτη της χώρας της και ανταμείφθηκε με αγάπη και σεβασμό. Τα ολόθερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στον Βρετανικό λαό. Θα λείψει σε όλους». Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Είμαι βαθιά λυπημένος για τον θάνατο της αυτής μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης. Το καθήκον, η υπηρεσία και η αφοσίωση που επέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της βασιλείας της δεν ήταν απλώς υποδειγματικά, αλλά εξαιρετικά». Να περάσουμε τώρα στα δικά μας θέματα και στην Επιτροπή Άμυνας που συνεδρίασε χθες, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, ανέφερε ότι η τουρκική επιθετικότητα είναι απαράδεκτη, απορρίπτεται, αλλά δεν μας φοβίζει. Την προσήλωση της ελληνικής κυβέρνησης στους κανόνες του διεθνούς δικαίου επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά από το βήμα της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας τραβήξει στο δικό του επίπεδο, μετατρέποντας ένα θέμα διεθνούς δικαίου σε ανατολίτικο καυγά», τόνισε χαρακτηριστικά. «Απειλές, αγορές για το πότε θα έρθει ο καθένας δεν αγγίζουν τον ελληνικό λαό. Και όπως επίσης δεν πρόκειται με κανένα τρόπο να πέσουμε, νομίζω, στην προφανή παγίδα των ρητορικών οξύνσεων, να απαντήσουμε με ανάλογες αγορές, απειλές και εκφράσεις και στο τέλος να μετατρέψουμε ένα θέμα αρχής, διεθνούς δικαίου, διεθνούς νομιμότητας σε ανατολίτικο καυγά. Η Ελλάδα δεν είναι τέτοια χώρα. Πρέπει να υπογραμμιστεί, αν θέλει, γιατί μας συμφέρει και να υπογραμμιστεί, ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν μια καθαρή θέση πάνω σε αυτό το θέμα. Μπορώ να σας καταθέσω στις δηλώσεις, δεν έχει έννοια υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης να καταθέτει δηλώσεις επισήμων άλλης χώρας, και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό του ΙΚΠΑ, του εκπροσώπου και για λογαριασμό όλων μας έχει πάρει καθαρή θέση, και η τσεχική προεδρία, και σας θυμίζω ότι ο Τσέχος Υπουργός Εξωτερικών ήταν εδώ σε επίσημη επίσκεψη και εδώ ιδιωτικά μετά πήρε ξεκάθαρη θέση. Και στις τρεις αυτές τις περιπτώσεις υπήρξε οργή αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας. Η τουρκική επιθετικότητα είναι απαράδεκτη, απορρίπτεται, αλλά δεν μας φοβίζει». Υπέρ της κύρωσης του πρωτοκόλλου για την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ της Φινλανδίας και της Σουηδίας τάχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής, ενώ καταψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το ΜΕΡΑ25 με την ελληνική λύση να διατυπώνει επιφυλάξεις. Στη συζήτηση έγιναν αναφορές και στην κλιμακούμενη ένταση με την Τουρκία. «Κατά διεύρυνση της συμμαχίας με νέα μέλη, συνιστά ουσιαστικά μια εμβάθυνση της κοινής αρχιτεκτονικής ασφαλείας για την περιοχή της Ευρώπης. Η Τουρκία είναι προφανές ότι λειτουργεί από μόνη της ως ένα κράτος ταραξίας». «Είναι προφανές ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μας δώσει εγγύησεις ασφαλείας απέναντι στην Τουρκία. Και γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός του, και γιατί ιστορικά έχει αυτό αποδειχθεί από την Κυπριακή τραγωδία μέχρι σήμερα. Κάθε φορά που έχουν επιλέξουν οι Αμερικανοί, ηγετικά κατά ψέματα, ΝΑΤΟ ίσον Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα, διαλέγουν την Τουρκία γιατί τα γεωστρατηγικά της συμφέροντα θεωρούνται ότι εξυπηρετούνται καλύτερα από την Τουρκία. Δεν θα είχαμε τις αιτήσεις αυτών των δύο χωρών να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Δεν ήταν επιλογή τους. Ήταν μια αναγκαστική επιλογή μετά την εισβολή ως πράξη άμυνας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει αυτές τις επιλογές, αντιπολεύοντας ταυτόχρονα τη συνολική στρατηγική αυτού του επικίνδυνου οργανισμού. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, που νύπτουν τα σχήρα τους κάθε φορά, εάν η Τουρκία επιτεθεί σε ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, την πατρίδα μας,
Θα μας βοηθήσουν ή θα πούν βρείτε τα μόνοι σας. Θέλουμε να ενισχύσουμε ένα τέτοιο επικίνδυνο οργανισμό για να κλιμακωθεί η σύγκρουση Δύσης με Ρωσία πλέον και στη Βόρεια Ευρώπη, για να περικυκλωθεί ακόμα περισσότερο η Ρωσία τώρα και με νατοϊκές δυνάμεις στα σύνορα με τη Φιλανδία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην προγραμματισμένη για τις 6 Οκτωβρίου επίσκεψή του στο Κίεβο, αλλά και στη στάση που θα τηρήσει η χώρα μας απέναντι στην προσπάθεια της Ουκρανίας για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, έχω καθυστερήσει αυτές οι επισκέψεις. Εγώ θα πάω στην Ουκρανία στις 6 Οκτωβρίου και πριν από εμένα θα επισκεφθεί την Ουκρανία η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η χώρα μας, στο βαθμό που μπορεί, θα βοηθήσει την Ουκρανία στο να προβεί στις απαραίτητες και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ώστε να πληρεί όμως, για να είμαστε σε αυτό συνεννοημένοι, να πληρεί τα κριτήρια εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι η ρωσική εισβολή από μόνη της αποτελεί το εισιτήριο της εισόδου. Σε κλίμα έντασης συνεδρίασε χθες η Εξεταστική Επιτροπή με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΡΑ25 να αποχωρούν από τη συνεδρίαση λόγω της έντονης διαφωνίας τους με τη Νέα Δημοκρατία για τα πρόσωπα που θα κληθούν να καταθέσουν. Ακολουθούν αντιθεσμικές συμπεριφορές αποχώρησης αντί για την επί της ουσίας συζήτηση μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, απάντησε η Νέα Δημοκρατία. Σε υψηλούς τόνους συνεδρίασε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις παρακολουθήσεις με αντικείμενο τον κατάλογο μαρτύρων που θα καταθέσουν, με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και το ΜΕΡΑ25 να αποχωρούν, κάνοντας λόγο για επιχείρηση συσκότησης και συγκάλυψης. Είναι λυπηρό αντί για επιχειρήματα να χρησιμοποιούν κραυγές, απάντησε η Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ζήτησαν να κληθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, κάτι που δεν έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν όπως και το ΜΕΡΑ25, ενώ το ΠΑΣΟΚ έκανε και παράσταση διαμαρτυρίας στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε να αρχίσει τον κύκλο των καταθέσεων με τους προσφάτως διατελέσαντες διοικητές της ΕΕΠ, κυρίους Δραβίλα Ρουμπάτη Κοντολέων, αλλά και τον ίν κύριο Δεμήρη. Επίσης τους επικεφαλείς της ΑΔΑΕ και Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τους νομίμους εκπροσώπους των εταιριών Ιντελέξα και Κρίκελ και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκο Ανδρουλάκη. Παράλληλα, η πλειοψηφία επισημαίνει ότι ο κατάλογος μαρτύρων επιδέχεται επικαιροποίησης. Άλλο το να φωνάζεις για διαφάνεια και άλλο να την επιζητάς τα αλήθεια. Όποιος θέλει να μάθει δεν αποχωρεί από τις διαδικασίες. Η Νέα Δημοκρατία κινήθηκε με απόλυτα θεσμικό τρόπο. Κάποιοι επιδιώκουν από χθες σταθερά να στήσουν ένα σοου, ένα πολιτικό ροντέο. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτό. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγκαλύπτει απροκάλυπτα και θέτει στο απειρόβλητο τους επιχειρηματίες φίλους του Μαξίμου που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τις εταιρείες που έχουν, εμπορεύονται και παρέχουν το παράνομο λογισμικό Predator. Βεβαίως, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευτυχώς ακολουθείται αντίστροφη διαδικασία και εκεί θα φανεί ποιοι είναι αυτοί πίσω από αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Απόλυτη θεσμική εκτροπή. Η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να συγκαλύψει το σκάνδαλο της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη δημιούργησε σήμερα ένα νέο σκάνδαλο και μάλιστα ζήτησε από τους βουλευτές όλων των κομμάτων να γίνουν συνένοχοι. Το ΚΚΕ καταγγέλει τις απαράδεκτες πρακτικές της ελεγχόμενης από τη Νέα Δημοκρατία πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής. Θεωρούμε ότι αυτές οι πρακτικές διαμορφώνουν το έδαφος για συγκάλυψη των υποθέσεων των παρακολουθήσεων. Βρισκόμαστε μπροστά σε επιχείρηση άπλετο σκότος, τόνισε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης. Υπονομεύεται το έργο της Επιτροπής, επεσήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: ο κύριος Μητσοτάκης μεθοδεύει την ομερτά για να μείνει το παρακράτος στο σκοτάδι. Ο κύριος Μητσοτάκης, που στο διάγγελμά του στις 8 Αυγούστου μετά τις παρετήσεις Δημητριάδη Κοντολέοντα έλεγε «Στη δημοκρατία μας δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σκιές», συνεχίζει να κρύβει τα πάντα στο σκοτάδι μήπως και διασωθεί. Αρνείται να καταργήσει την τροπολογία για την ΑΔΑΕ που δεν επιτρέπει την ενημέρωση των πολιτών εφόσον έχει υπάρξει άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αρνείται το αίτημα του κυρίου Ανδρουλάκη να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο φάκελος της παρακολούθησής του. Οι πρώην εκλεκτοί του επικαλούνται αντισυνταγματικά το απόρριτο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που είναι αρμόδια να ελέγχει την ΕΕΠ. Η κυρία Μπακογιάννη απειλεί δημοσίως με 10 χρόνια φυλακή όποιον τολμήσει να μιλήσει και σπάσει την ομερτά.
Στην εξεταστική επικαλούνται ξανά το απόλυτο και η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας παίρνει την πρωτοφανή απόφαση να μην διανέμονται καν τα πρακτικά των συνεδριάσεων στα μέλη της. Και σήμερα αποκαλύπτεται ότι η ΕΕΠ έχει καταστρέψει τους φακέλους Ανδρουλάκη Κουκάκη, κάτι που συνιστά εγκληματική πράξη συγκάλυψης πολιτικών αλλά και ποινικών ευθυνών των εμπλεκομένων. Ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να επιβάλλει ομερτά για να μην αποκαλυφθούν και άλλες πτυχές της παρακρατικής του σπήρας. Η ενοχή του είναι δεδομένη. Αυτό που μένει είναι να απαλλαγεί η χώρα από το πιο βρώμικο σύστημα εξουσίας που γνώρισε από την μεταπολίτευση και μετά. Σε ανακοίνωσή του το Μέρα 25 έκανε λόγο για επιβολή ομερτά. Μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές, ΕΕΠ ένα ακόμη βαρύ καρφί έκλεισε ερμητικά το πρωθυπουργικά διαφημισμένο άπλετο φως μέσα στο φέρετρο της διαφάνειας. Το Μέρα 25 αποχώρησε αρνούμενο να συμμετάσχει στη φαρσοκομωδία της ομερταπολίτευσης. Απαντώντας η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι οι μάσκες έπεσαν και η αντιπολίτευση αντί για επιχειρήματα χρησιμοποιεί κραυγές. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι η μοναδική τους επιδίωξη ήταν να εργαλειοποιήσουν ένα σοβαρό ζήτημα που έχει σχέση με τη λειτουργία των θεσμών, προκειμένου να στήσουν ένα φτηνό επικοινωνιακό σόου σε βάρος της έρευνας. Είναι λυπηρό που κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα επιλέγουν τη δημιουργία εντυπώσεων επιμένοντας σε κραυγές αντί για επιχειρήματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα τους ακολουθήσει, ας μείνουν αγκαλιά ο ένας με τον άλλο, ακολουθώντας αντιθεσμικές συμπεριφορές αποχώρησης αντί για επί της ουσίας συζήτηση μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για την επιστροφή στην Ελλάδα ιδιωτικής συλλογής 161 αρχαιοτήτων του Κυκλαδικού πολιτισμού. Η συμφωνία για την άγνωστη μέχρι πριν λίγο καιρό συλλογή υπεγράφει μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης της Αθήνας, του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης και του Ινστιτούτου Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού του Ντελαγουέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την ψηφοφορία αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία εκχωρεί δικαιώματα του ελληνικού λαού και του ελληνικού δημοσίου. Την απόλυτη ικανοποίησή της εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τον επαναπατρισμό μιας μοναδικής συλλογής 161 αρχαιοτήτων της κλαδικής περίοδου, η οποία βρισκόταν για δεκαετίες στα χέρια του Αμερικανού μηγιστάνα Λέοναρντ Στέρν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξασφάλισε την επιστροφή του συνόλου της συλλογής των 161 αρχαίων αντικειμένων του κυκλαδικού πολιτισμού. Ούτε ένα, ούτε δύο. Αυτή είναι η πατριωτική στάση επιστροφής και επαναπατρισμού των πολιτιστικών αγαθών στα πλαίσια της βιώσιμης και αηφόρου ανάπτυξης. Με τη συμφωνία που κυρώθηκε με ψήφους Νέας Δημοκρατίας από την Ολομέλεια, προβλέπεται η αναγνώριση του ελληνικού δημοσίου ως μοναδικού ιδιοκτήτη των συγκεκριμένων κλαδικών αρχαιοτήτων, η παραχώρησή του στο Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού Ντελαγουέρ των Ηνωμένων Πολιτειών και μέσω αυτού ο δανεισμός του στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης Νέας Υόρκης για 25 χρόνια. Μετά το διάστημα αυτό, οι αρχαιότητες θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Στο μεταξύ διάστημα, μέρος της συλλογής θα έρχεται τηματικά 15 αρχαιότητες κάθε φορά και θα εκτείνεται σε ελληνικά μουσεία, όπως το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. Επαναπατρίζεται χωρίς αντιδικία και χωρίς καμιά απολύτως οικονομική επιβάρυνση του ελληνικού δημοσίου μεγάλος αριθμός άγνωστων έως χθες αρχαιοτήτων. Εξασφαλίζεται η παγκόσμια προβολή της σπάνιας αυτής συλλογής με την έκθεση για ένα χρόνο στο Κυκλαδικό Μουσείο της Αθήνας. Ωστόσο, οξία υπήρξε η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε λόγο για παράνομη συμφωνία και διαφανείς διαδικασίες, αφισβητώντας τον οριστικό επαναδοματισμό της συλλογής, ενώ στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταλόγησαν πολιτικές και ποινικές ευθύνες στην Υπουργό Πολιτισμού, απειλώντας με ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Τα κυριαρχικά δικαιώματα της κατοχής ενός λαού παίζονται μπαλάκι ανάμεσα σε δύο, το ΣΤΕΡΝ και αυτό το Ινστιτούτο Παύλα Εταιρεία, οι οποίοι διαπραγματεύονται, συναλλάσσονται και δεν υπάρχει πουθενά ότι τα δίνει ο ΣΤΕΡΝ σε αυτό το Ινστιτούτο. Θέλετε να μετατρέψετε τη Βουλή σε πλυντήριο της αρχαιοκαπηλείας για να αποφύγετε τη διερεύνηση των πολιτικών και ποινικών ευθυνών σας. Ποιος σας αξιοδότησε να υπογράψετε? Νομίζετε μόνο ότι η υπουργική σας ιδιότητα σας δίνει αυτή τη δυνατότητα? Για προσέξτε, γιατί υπάρχει και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Μου κάνει όμως ιδιαίτερα δυσάρεστη εντύπωση όταν ένας γνήσιος αριστερός σαν τον κύριο Φίλη με τη δική του διαδρομή μιλάει τόσο εύκολα για ύπαρξη ποινικών ευθυνών υπουργών της ελληνικής δημοκρατίας.
Επειδή, όπως άκουσα, είναι διατεθειμένος να προχωρήσει μεταξύ άλλων και σε ποινική μάχη εναντίον μου, θα τον παρακαλούσα να κάνει χρήση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και να ζητήσει στη Βουλή να ξεκινήσει η διαδικασία, να καταθέσει έγγραφη πρόταση κατηγορίας και να εξετάσει η Βουλή αν πρέπει να μου ασκηθεί ποινική δίωξη για την επιστροφή των Κυκλαδικών αρχαιοτήτων από την Ελλάδα. Κανείς δεν με κρατάει από πουθενά. Κανείς. Την αντίθεσή τους με το περιεχόμενο της συμφωνίας εξέφρασαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η παρούσα λοιπόν συμφωνία, ωστόσο, αγαπητοί συνάδελφοι, ακολουθεί μια ιδιότυπη διαδικασία. Μια ιδιότυπη διαδικασία η οποία με παρέκκληση από τα προβλεπόμενα στον αρχαιολογικό νόμο, με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού να είναι απούσες, με το συλλέκτη να απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και τις αρχαιότητες να παραμένουν εν τέλει για 25-25 χρόνια στο Μουσείο με της Νέας Υόρκης. Όχι μόνο καταψηφίζει το νομοσχέδιο αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλά ζητάμε και την απόσυρσή του εδώ και τώρα ως απαράδεκτο, προσβλητικό και επικίνδυνο. Στην πράξη δεν πρόκειται περί επαναπατρισμού, αλλά περί σκανδάλου που αφορά μια πολύτιμη συλλογή για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Ο επαναπατρισμός απαιτεί κυρίως ένα στοιχείο, νομιμότητα. Δεν χωρούν ούτε επιπολαιότητες, ούτε ανεύθυνες συμπεριφορές. Κάνετε συμφωνία με τον κλεπταποδόχο εθνικών μας θησαυρών, τον κύριο Στέρν, για να τον ξεπλύνετε και ταυτοχρόνως αφήνετε τουλάχιστον για 25 χρόνια μοναδικά αρχαιολογικά αριστουργήματα που μας ανήκουν να εκτίθενται σε δύο ιδιωτικά μουσεία. Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την ενσωμάτωση οδηγιών σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών, τη συμβάση για τις πωλήσεις αγαθών καθώς και την τροποποίηση και κατάργηση άλλων παλαιότερων οδηγιών. Την ενσωμάτωση οδηγιών για τις συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και τις συμβάσεις πώλησης αγαθών προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια. Το σημερινό νομοσχέδιο είναι προϊόν μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με βασικό στόχο την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας. Την περίοδο της πανδημίας να υιοθετήσουμε διαφορετικές πρακτικές σε σχέση με αυτές που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Η συγκεκριμένη οδηγία έρχεται να βοηθήσει, να προστατεύσει τους αγοραστές, τους καταναλωτές, τους λήπτες. Βεβαίως και έρχεται να κάνει αυτό και μόνο. Και νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο σήμερα ερχόμαστε να προτείνουμε την ενσωμάτωση των δύο συγκεκριμένων οδηγιών ακριβώς έχει ως σκοπό την μέγιστη δυνατή προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως των Ελλήνων πολιτών. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία εμπεριέχεται και η προστασία των επιχειρήσεων. Βεβαίως εμπεριέχεται και η προστασία των επιχειρήσεων. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Αθανάσιος Ζεμπίλης, τόνισε πως η ενσωμάτωση των οδηγιών θα διαμορφώσει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας στις ψηφιακές υπηρεσίες και στην πώληση αγαθών, ενώ η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Σουλτάνα Ελευθεριάδου, διατύπωσε τους προβληματισμούς της για το κατά πόσο προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα από τις εν λόγω οδηγίες. Οι δύο ανωτέρω οδηγίες συγκροτούν ένα ενιαίο συστηματικό σύνολο, λειτουργικά εναρμονισμένο, στενά συνδεδεμένο και αλληλοσυμπληρούμενο που διαπνέεται από σαφή νομοθετική αντίληψη. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ευρωπαίος νομοθέτης επέλεξε το μοντέλο της μέγιστης ή πλήρους εναρμόνισης. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να απαντήσει στις προκλήσεις που δημιουργούν η ψηφιακή οικονομία και η τεχνολογία στο δίκαιο των συμβάσεων και τις πωλήσεις αγαθών. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προσωπικών Δεδομένων έθεσε τα ζητήματα και τον κίνδυνο από τη χρηματοποίηση των προσωπικών δεδομένων, η οποία υπάρχει στις συγκεκριμένες οδηγίες. Έθεσε λοιπόν τα ζητήματα αυτά στην αρχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προσωπικών Δεδομένων και η υποομάδα της κατέληξε μετά από αίτημα της Ιταλικής Αρχής ότι όντως υφίσταται ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στις συγκεκριμένες οδηγίες. Για αναγκαίες ενσωματώσεις, οι οποίες όμως έρχονται καθυστερημένα, έκανε λόγο η ειδική αγορήτρια του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιανακοπούλου, και εστίασε στα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών.
Διαμορφώνεται ένα αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο που εξυπηρετεί μεγάλες πολυεθνικές, χωρίς να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, σημείωσε η ειδική αγορήτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Μαρία Κομνινάκα. Προβλέπεται ως αντιπαροχή από τον λήπτη τα προσωπικά δεδομένα του. Καθίσταται λοιπόν τα προσωπικά δεδομένα ως μέσο πληρωμής. Και αν τυχόν ακυρωθεί ή λυθεί η σύμβαση, τι θα γίνει? Θα επιστραφούν στο λήπτη τα προσωπικά του δεδομένα? Σας έθεσε αυτό το ερώτημα η πρόεδρος της Ένωσης Αστικολόγων. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, πολύ προστατευτικοί με τα προσωπικά δεδομένα, με τη χρήση τους, με την κυκλοφορία τους. Επιβεβαιώνεται η κριτική που εξ αρχής έκανε το κόμμα μας ότι τα περί προστασίας του καταναλωτή και των δικαιωμάτων του δεν είναι ούτε η βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου όπως και των οδηγιών, ούτε και επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο στο βαθμό τουλάχιστον που ισχυρίζεστε ότι συμβαίνει. Ούτε βέβαια πολύ περισσότερο οι οδηγίες αυτές επιδιώκουν ή μπορούν να κατοχυρώσουν τα συμφέροντα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όπως προβάλλεται. Στο ζήτημα των ελέγχων και της επιβολής κυρώσεων στάθηκε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας, ενώ η Φωτεινή Μπακαδήμα στάθηκε στον κίνδυνο εμπορευματοποίησης των προσωπικών δεδομένων. Το ζήτημα λοιπόν είναι να διενεργούνται έλεγχοι. Αυτό είναι το ζήτημα. Πραγματική έλεγχη, τακτική έλεγχη και να επιβάλλονται κυρώσεις αυστηρές και οι κυρώσεις αυτές να λειτουργούν αποτρεπτικά στους επίδοξους παραβάτες. Και ειδικά όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, η πρόληψη πρέπει να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί αν διαρρεύσουν τα στοιχεία, τα προσωπικά δεδομένα, αν χρησιμοποιηθούν και διακινηθούν περαιτέρω αυτά τα δεδομένα αθέμητα, αντισυμβατικά, παράνομα, η ζημιά έχει γίνει. Από τα άρθρα του νομοσχεδίου για εμάς εξαιρετική σημασία έχει το άρθρο 5. Έχει πραγματικά κομβική σημασία, καθώς συνιστά παραδοχή συναλλαγής ενός ψηφιακού αγαθού ή μιας υπηρεσίας με αντάλλαγα μα προσωπικά δεδομένα. Την παραδοχή δηλαδή πως τα προσωπικά δεδομένα μας είναι εμπόρευμα, απλώς έρχονται και οι οδηγίες να τα ρυθμίσουν ως τέτοια. Το νομοσχέδιο διαμορφώνει ένα νομοθετικό πλαίσιο που απαντά στις σύγχρονες απαιτήσεις, τόνισε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κότσιρας, ενώ για τα προσωπικά δεδομένα σημείωσε πως το άρθρο 5 ρητά ξεκαθαρίζει οποιαδήποτε αμφιβολία για τα δικαιώματα των πολιτών. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τον κανονισμό, τον περίφημο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον νόμο 46-24-19, και σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του παρόντος και του ενωσιακού δικαίου ή εναρμονισμένων προς αυτό εθνικών διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπερισχύει το ενωσιακό δίκαιο. Είναι μια διάταξη η οποία θεωρώ ότι ξεκαθαρίζει πλήρως την οποιαδήποτε αμφιβολία, ορίζει ρητά ότι εφαρμόζεται ο κανονισμός που ούτως ή άλλως ισχύει αλλά το υπερτονίζει, αναφέρεται ρητά σε περίπτωση σύγκρουσης δικαιωμάτων που ούτως ή άλλως ισχύει αλλά το υπερτονίζει. Και νομίζω ότι η οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιες ανάγκες να αναδειχθούν αντιπολιτευτικά μηνύματα, τα οποία είναι όμως άσχετα με το νομοσχέδιο. Να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό και τα θέματα που απασχόλησαν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Σχετικά με την πλατφόρμα υποβολής μεταγενέστερης αίτησης, ζήτησε να ενημερωθεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Τώρα με αυτό το οποίο βλέπουμε, ουσιαστικά καταργείται, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε και σας παρακαλώ να μας το εξηγήσετε, το τελεσίδικο της απορρίψης. Δηλαδή, τρεις φορές το απορρίπτουμε και τους δίνουμε άλλη μια ευκαιρία. Με ποια λογική, κύριε Υπουργέ? Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, απάντησε πως η ψηφιοποίηση των διαδικασιών ασύλου επιτυγχάνεται ταχύτατα και αυτό είναι σημαντικός παράγοντας αποτροπής για τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών ασύλου επιτυγχάνει ταχύτητα. Η ταχύτητα επιτρέπει να ξεχωρίσουμε αμέσως αυτό που δικαιούται η διεθνή προστασία από αυτό που πρέπει να απελαθεί. Και η ταχύτητα είναι σημαντικός παράγων αποτροπής για τα κυκλώματα λαθροδιακινητών. Να μην λογίζεται η διατροφή ως εισόδημα για ορισμένες περιπτώσεις του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, έθεσε μέσω της επίκαιρης ερώτησής του που ζητήθηκε στην Ολομέλεια ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Γκεγκέρογλου, ζητώντας να αποκατασταθεί η αδικία. Αυτό που σας προτείνω και σας ζητώ είναι να αποσαφινιστεί το θέμα και να αποκατασταθεί η αδικία που συντελείται. Αλλά και για να είμαστε σύμφωνοι με το κοινωνικό πνεύμα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Να προσθεθεί
στις ρητές εξαιρέσεις τη σκία που υπάρχουν για το δηλούμενο εισόδημα το ποσό της διατροφής. Απαντώντας την ερώτηση, η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε πως αυτό που περιγράφει ο κύριος Γκιγκέρογλου είναι άτοπο και αδόκιμο. Στο κομμάτι της ερμηνευτικής εγκυκλίου, αυτό που λέτε είναι τελείως άτοπο. Επίσης άτοπο όμως είναι αυτό που λέτε πάνω στο εισόδημα του παιδιού. Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ δίνονται πάνω στον υπολογισμό του οικογενειακού διαθέσιμου επιδόματος. Ούτε μόνο της μητέρας, ούτε μόνο του πατέρα, ούτε μόνο του παιδιού. Και σε κάθε περίπτωση επικαλείστε λάθος νομοθεσία. Σχετικά με την πλήρη κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων σε καθαριότητα με μόνιμο προσωπικό, έθεσε με επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γιάννης Δελής προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ζητώντας να ενημερωθεί εάν θα γίνουν μόνιμες προσλήψεις. Τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου να λυθεί, οριστικά να λυθεί όμως, το ζήτημα της καθαριότητας των σχολείων, και αυτό μπορεί να γίνει μονάχα με τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, όλων των συμβασιούχων, στην σχολική καθαριότητα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης παραδέχθηκε πως η μονιμοποίηση είναι ένα θέμα που απασχολεί το Υπουργείο, αλλά είναι κάτι που δεν το εξετάζει αυτή τη στιγμή. Με ρωτήσατε αν σκοπεύουμε να μονιμοποιήσουμε. Αυτό με ρωτάτε. Να μονιμοποιήσουμε αυτές τις εργαζόμενες. Κοιτάξτε, έχουμε πολλά ζητήματα εκεί. Δεν σας λέω ότι δεν είναι μια σκέψη η οποία έχει απασχολήσει. Συναντώ μεγάλες δυσκολίες στο να μπορέσει να προχωρήσει αυτό και επί του παρόντος είναι κάτι το οποίο δεν εξετάζουμε. Να κλείσουμε την θεματολογία της εκπομπής με την συνάντηση που είχε σε θερμό κλίμα ο πρόεδρος της ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Κίνας Γιάννης Τραγάκης με τον πρέσβη της Κίνας στην Αθήνα. Ένα χρόνο συμπληρώνει στη θέση του πρέσβη της Κίνας στην Αθήνα, ο Σιάο Τσούντσενγκ, και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της αντίστοιχης ομάδας Φιλίας, Γιάννη Τραγάκη. Σας καλωσορίζω για μια ακόμα φορά στη Βουλή των Ελλήνων, μετά από 6 μήνες που είχαμε κάνει την τελευταία μας συνάντηση. Ο πρέσβης της Κίνας στην Αθήνα, κατά την προσφώνησή του, ευχαρίστησε τον κύριο Τραγάκη για την πρόσκληση και διαβεβαίωσε για τις προσπάθειες βελτίωσης των εμπορικών και κοινοβουλευτικών σχέσεων Ελλάδας-Κίνας. Ενώ επικεντρώθηκε επίσης στο φλέγον θέμα των σχέσεων της χώρας του με την Ταϊβάν, καταδικάζοντας την επίσκεψη της Νάνση Πελόζη στην Ταϊβάν, αλλά και τη θέση των δυτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η επίσκεψη της Προέδρου των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η Πελόζη στην Ταϊβάν κατά τις αρχές του Αυγούστου, είναι απολύτως μια προκλητική ενέργεια για την κινέζικη πλευρά, που εκτόνισε την κατάσταση στο στενό του Ταϊβάν και... Τέλος, ο πρέσβης της Κίνας εξήρε τη θέση της Ελλάδας στο ζήτημα και καταδίκασε τη θέση άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η Κίνα είναι πολύ ευγνώμονες για την επιμονή της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού κοινοβουλίου στην αρχή της μιας Κίνας. Απαντώντας, ο κύριος Τραγάκης υπογράμμισε τις μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Κίνας, ζητώντας αύξηση αφενός των κινέζικων επενδύσεων στη χώρα μας και αφετέρου των εξαγωγών μας προς την Κίνα. Για το θέμα της Ταϊβάν, ο πρόεδρος της ομάδας Φιλίας διαβεβαίωσε για την αναγνώριση μίας και ενίας Κίνας. Ρητά και κατηγορηματικά διαβεβαιώνουμε ότι η Ελλάδα, σεβόμενη την πολιτική της μιας Κίνας, ήταν πάντοτε αυτή η αρχή μας, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας. Ο κύριος πρέσβης πράγματι ανέφερε 170 χώρες έχουν συνάψει σχέσεις με την Κίνα και επομένως αναγνωρίζουν το θέμα της ενιαίας Κίνας, μια Κίνα, την Αθήνα. Λειτουργεί ένα γραφείο εκπροσώπησης της Ταϊπέη, το οποίο ιδρύθηκε, αν δεν απατώ, με το 1972. Χωρίς ωστόσο να απολαμβάνει καθόλου καθεστώς διπλωματικής ή προξενικής αρχής. Τέλος, ο κύριος Τραγάκης ευχαρίστησε την Κίνα σχετικά με το Κυπριακό. Πάντοτε η Κίνα, η εκπροσώπησή της έλεγε ότι το θέμα της Κύπρου είναι θέμα που αφορά το διεθνές δίκαιο και πρέπει να λυθεί βάσει του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο κύριος Τσούτσενγκ κάλεσε σε τηλεδιάσκεψη τις Επιτροπές Άμυνας των δύο κοινοβουλίων για θέματα αμυντικής πολιτικής και συνεργασίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν εθιμοτυπικά δώρα.
Στο σημείο αυτό η πρωινή επισκόπηση ολοκληρώθηκε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για το πρωί της Δευτέρας, όπου μαζί με τους καλεσμένους βουλευτές θα συζητήσουμε για τις ανακοινώσεις και για τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Να έχετε μια καλή μέρα.